Δεν ξέρει αν θα έρθει για το Ευρωμπάσκετ, αλλά σίγουρα ως τουρίστας θα έρθει, είπε, του αρέσει πολύ. Κύπρος, πανέμορφη η χώρα. Λοιπόν, θα πάμε τώρα στο post-game εδώ, εδώ Ανδρέα, σε αυτή την πλευρά. Ο Ανδρέας Χριστοδούλου, ο οποίος σήμερα κάνει τεμπούτο με την εθνική μας ομάδα, στα 27 του, ερχόμενος από το ελληνικό πρωτάθλημα και αρκετές ομάδες, φέτος στην Πετρολίνα και με την Εθνική Κύπρου. Ανδρέα, πρώτη σου εμφάνιση με την εθνική, πες μας λίγο για το πώς ένιωσες την ώρα που στο εθνικό ύμνο, αλλά και την ώρα που μπήκες για πρώτη φορά στο παρκέ. Θέλω πρώτα να ακούσω τα συναισθήματα σου και μετά θα μιλήσουμε για το παιχνίδι. Εντάξει, αρχικά είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ πέρα. Έγιναν κάποιες προσπάθειες από τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας. Με βοήθησαν πάρα πολύ σε κάποια θέματα που είχα όσον αφορά την επιστροφή μου από την Ελλάδα. Και με τους συμπαίκτες μου με αγκάλιασαν όλοι και οι προπονητές. Σίγουρα είναι πολύ τιμητικό να ακούς τον εθνικό ύμνο και να παίζεις για το εθνόσημο. Χρειαζόμαστε σίγουρα δουλειά. Και εγώ σίγουρα πρέπει να βελτιωθώ, να μπω στην ομάδα. Είμαι 5 μέρες μαζί με τα παιδιά, αλλά προσπαθώ να ενσωματωθώ κι εγώ και να βοηθήσω όπως μπορώ να πετύχει αυτή η ομάδα τους στόχους της. Η σημερινή σου εμφάνιση έδειξε τσαμπουκά, μπήκε στο ζωγραφιστό αρκετές φορές. Δεν σου βγήκαν κάποιες προσπάθειες, είχε μια γεμάτη εμφάνιση. Θέλω να μιλήσουμε για την εθνική όμως, η οποία σήμερα ήταν πάρα πολύ καλή. Ήταν ανεβασμένη και με τη δική σου προσθήκη και με το Σιμιτζή που πλέον έχει πάρει, δεν είναι πλέον naturalizé. Και θα φέρουμε και Αμερικάνο, ο οποίος θα είναι στο 5. Πώς βλέπεις το μέλλον της εθνικής μας εν ώψη και του Ευρωμπάσκετ 2025? Όπως είπα, γίνονται μεγάλες προσπάθειες από την Ομοσπονδία να φέρει κάποιους παίχτες που έχουν ποιότητα. Θέλουμε σίγουρα να φτάσουμε σε ένα πολύ καλό επίπεδο και νομίζω είμαστε σε ένα καλό δρόμο. Υπάρχουν παίχτες που είναι καιρό στην ομάδα, έχουν βρει το ρόλο τους και σίγουρα οι καινούργοι που μπαίνουν πρέπει να μπουν και να ενσωματωθούν στην ομάδα. Δεν μπορούν να μπουν και να κάνουν ό,τι θέλουν. Μαζί με τη βοήθεια των προπονητών θα βρεθούμε όλοι μαζί και πιστεύω θα έχουμε ένα πολύ αξιόλογο σύνολο ώστε να πάμε να πετύχουμε τους στόχους μας το 2025. Την Κυριακή παίζουμε με τη Βουλγαρία. Κάνεις ένα κάλεσμα στον κόσμο να έρθει? Εννοείται. Ο κόσμος σήμερα που ήταν εδώ μας βοήθησε πάρα πολύ στο να επανέλθουμε όταν ήμασταν κάποια στιγμή 10 πόντους, αν δεν κάνω λάθος, ή 12 κάτω. Καταλαβαίνω ότι είναι Πέμπτη, ο κόσμος έχει τις δουλειές του κλπ. Αλλά νομίζω ότι την Κυριακή είναι πολύ ωραίο να δούμε οικογένειες στην κερκίδα και να έρθουν να στηρίξουν και οι γονείς και τα παιδιά την ομάδα της Εθνικής. Ανδρέα Χριστοδούλου, ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια.